αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Απόψε, σε συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή, θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της αναφοράς μας στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που φέρει τον τίτλο «Λόγος ψυχοφελής και θαυμάσιος» στα νεοελληνικά, όπως αναφέρεται στο εξαίρετο σύγγραμμα «Φιλοκαλία των Ιερών Υπτικών» από τις εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας», ένα βιβλίο που πρέπει όλοι να αποκτήσετε, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά. Να θυμίσουμε πως αναφερόμαστε σε ένα θέμα που αγγίζει τις βασικές αρχές της Ορθοδόξου Πίστεως, της Χριστιανικής Ειδικής και των Χριστών ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών του ανθρώπου που αναζητά τη σωτηρία του. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναφερόμενος στα 8 πάθη της γαστριμαρχίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της οργής, της λύπης, της ακιδείας, της κοινοδοξίας και της περηφανίας. Η κατάργηση των 8 παθών ας γίνεται με τον εξής τρόπο. Με την εγκράτεια καταργείται η γαστριμαργία. Με τον θείο πόθο και την επιθυμία των μελών των αγαθών καταργείται η πορνεία. Με τη συμπάθεια προς φτωχούς καταργείται η φιλαργυρία. Με την αγάπη και την καλοσύνη προς άλλους καταργείται η οργή. Με την πνευματική χαρά καταργείται η κοσμική λύπη. Με την υπομονή, την καρτερία και την ευχαριστία προς το Θεό καταργείται η ακιδεία. Με την κρυφή εργασία των αρετών και τη συνεχή προσευχή με συντριβή καρδίας καταργείται η κοινοδοξία. Με το να μην κρίνει κανείς τον άλλο ή να τον εξευτιλίζει, όπως έκανε ο Αλαζόνας Φαρισαίος, αλλά να νομίζει τον εαυτό του τελευταίο από όλους, καταργείται η περηφάνεια. Έτσι λοιπόν, αφού ελευθερωθεί ο νους από τα παραπάνω πάθη και ανυψωθεί στο Θεό, ζει από εδώ και μακάρια ζωή και δέχεται τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν φύγει από εδώ, έχοντας απάθεια και αληθινή γνώση, στέκεται μπροστά στο φως της Αγίας Τριάδος και καταφωτίζεται μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, τους απέραντους αιώνες. Η ψυχή λοιπόν, όπως προαναφέραμε, έχει τρία μέρη. Λογισμός, θυμός και επιθυμία. Όταν στο θυμικό μέρος υπάρχει αγάπη και φιλανθρωπία και στην επιθυμία καθαρότητα και σοφροσύνη, τότε ο λογισμός είναι φωτισμένος. Όταν όμως στο θυμικό μέρος υπάρχει μισανθρωπία και στο επιθυμητικό υπάρχει ακολασία, τότε ο λογισμός είναι σκοτισμένος. Ο λογισμός τότε υγιένει και σοφρονεί και φωτίζεται, όταν έχει τα πάθη υποταγμένα και θεωρεί πνευματικά τους λόγους των κτισμάτων του Θεού και ανυψώνεται προς την μακαρή Αγία Τριάδα. Ο θυμός τότε κινείται κατά φύση όταν αγαπά όλους τους ανθρώπους και δεν έχει εναντίον κανενός λύπη ή μνησικακία. Η δε επιθυμία όταν με την ταπεινοφροσύνη, την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη νεκρώσει τα πάθη, δηλαδή την ειδονή της σαρκός και τον πόθο των χρημάτων και της πρόσκυρης δόξας και στραφεί προς το θείο και αθάνατο έρωτα. Γιατί η επιθυμία κινείται προς τρία πράγματα. Είτε προς τη σαρκική ειδονή, είτε προς την μάταιη δόξα ή προς απόκτηση χρημάτων. Και για την παράλογη αυτή έφεση καταφρονεί το Θεό και τις άγιες εντολές του, λησμονεί τη θεϊκή ευγένεια, γίνεται θηρίο εναντίον του πλησίων, σκοτίζει το λογισμό και δεν αφήνει να στραφεί και να δει την αλήθεια. Ενώ εκείνος που απόκτησε ανώτερο φρόνημα, όπως προείπαμε, απολαμβάνει από εδώ την βασιλεία των ουρανών και ζει μακάρια ζωή αναμένοντας τη μακαριότητα που προορίζεται για όσους αγαπούν τον Θεό. Αυτής ήθελε να αξιωθούμε και εμείς με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Όταν καθίσει ο Κρήτης επί θρόνου φοβερού, βιβλία ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά τους σκότους δημοσιεύονται. Οι συνάγοντες πάντα τα έθνη δεύτε ακούσατε βασίλης και άρχοντες δούλοι και ελεύθεροι αμαρτωροί και δίκαιοι και παίρνητες ότι έρχεται Κρήτης ο μέλλον κρίνε πάσαν την οικούς.
και τις υποστήσετε από προσώπου αυτού, όταν άγγελοι παρίστανται ελέγχοντες τας πράξεις, τας διανοίας, τας ενθυμίσεις, τα ενίκτη και ενημέρα. Ο ποια ώρα τότε, αλλά πρωτού φθάσε το τέλος, σπούδασαν γράζουσα ψυχή, ο Θεός επίσκεψον σώσον με, ως μόνος ευσπλάχνω. Πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό, ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο μέτρο κάποιας αρετής παρά με κοπιαστική φιλοπονία για την απόκτησή της και προσπαθώντας με όση δύναμη έχουμε σε όλη μας τη ζωή, όπως λόγου χάρη για την ελεημοσύνη, την εγκράτεια, την προσευχή, την αγάπη ή κάποιες από τις γενικές αρετές. Από αυτές μερικώς ο καθένας ασκεί κάποια αρετή. Λόγου χάρη ασκεί κανείς ποτέ την ελεημοσύνη, αλλά επειδή την ασκεί λίγο, δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ελεήμονα. Και ακόμα περισσότερο όταν δεν το κάνει αυτό καλά και θεάρεστα. Γιατί το καλό δεν είναι καλό όταν δεν γίνεται καλά. Αλλά καλό είναι πράγματι όταν δεν απολαμβάνει εδώ το μισθό του από οποιαδήποτε αιτία. Για παράδειγμα, από ανθρωπαρέσκεια λόγω καλής φήμης ή επιδίωξη δόξας ή από πλεονοξία και αδικία. Επειδή ο Θεός δεν ζητά εκείνα που γίνονται και νομίζονται καλά, αλλά εξετάζει τον σκοπό για τον οποίο γίνονται, όπως λένε και οι Θεοφόροι Πατέρες, όταν ο νους λησμονεί τον σκοπό της ευσέβειας, τότε και το έργο που κάνει είναι φανερά ενάρετο, ενώ είναι φανερά ενάρετο γίνεται ανώφελο. Και εκείνα που γίνονται χωρίς διάκριση και σκοπό, όχι μόνο δεν ωφελούν, και αν ακόμα είναι καλά, αλλά βλάπτουν. Το αντίθετο συμβαίνει με εκείνα που νομίζονται κακά, γίνονται όμως με θωσεβή τρόπο. Όπως εκείνος που μπήκε στο πορνείο και τράβηξε από εκεί την πόρνη, από αυτό γίνεται φανερό ότι δεν είναι ελεήμον εκείνος που έκανε λίγες φορές την ελεημοσύνη. Ούτε είναι εγκρατής εκείνος που εγκρατεύθηκε λίγο, αλλά εκείνος που παρά πάρα πολλές φορές και σε όλη τη ζωή εργάστηκε ολικά την αρετή με ασφαλή διάκριση. Γιατί η διάκριση είναι μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, επειδή είναι βασίλισσα και αρετή των αρετών. Ναι, το στάδιο των αρετών είναι άκτε, η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε, αναζωσάμενη της νηστείας αγώνα. Οι γαρνομήμος αθλούντες δικαίωστε φανούνται και αναλαβώντες την πανοπλίαν του Σταύρου το εχθρό αντιμά. Σώμεθα, ο στίχος αρρήκτον κατέχονται στην πίστη και ως τώρα κάτι προσευχή και περί κεφαλαίων την μαχαίρα στην νηστείαν ή της εκτέμνη από καρδίας πάσαν κακίαν οποίον ταύταν των αληθινών κομίζεται στεφάναν παρά του παν βασιλέως Χριστού εν ημέρα.
Για τα αντίθετα επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν λέμε πόρνο ή μέθυσο ή ψεύτη εκείνων που μια φορά γλίστρησε σε αυτά, αλλά εκείνων που πέφτει συχνά σε αυτά και μένει αδιόρθωτος. Κοντά σε όσα είπαμε, πρέπει να γνωρίζουμε και τούτο, που είναι και αναγκαιότατο σε όλους εκείνους που έχουν ζήλο να κατορθώσουν την αρετή και να επιμελούνται την αποφυγή ή την κακία, να αποφύγουν την κακία. Ότι δηλαδή, όσο η ψυχή είναι ασυγκρίτως καλύτερη από το σώμα και σε πολλά και μέγιστα σημεία, είναι σπουδαιότερη και πιο πολύτιμη τόσο οι ψυχικές αρετές και μάλιστα εκείνες που μιμούνται τον Θεό και έχουν το όνομά του, είναι ανώτερες από τις σωματικές αρετές. Αντίθετα, πρέπει να νοούμε για τις ψυχικές κακίες ότι διαφέρουν από τα σωματικά πάθη και ως προς τις ενέργειές τους και ως προς την έκθεση των τιμωριών που επιβάλλονται σε αυτές, αν και στους πολλούς δεν ξέρω πως αυτό τους διαφεύγει. Γιατί τη μέθη, την πορνεία, τη μοιχεία, την κλοπή και τα παραπλήσια με αυτά τα προσέχουν και τα αποφεύγουν ή τα τιμωρούν επειδή φαίνονται στους πολλούς βδελιρά. Απέναντι όμως στα ψυχικά πάθη που είναι χειρότερα και βαρύτερα από αυτά και που οδηγούν στην κατάσταση των δαιμόνων και στην αιώνια κόλαση που τους περιμένει όσους τα ακολουθούν χωρίς διόρθωση, μένουν αδιάφοροι. Ενώ δηλαδή το φθόνο, τη μνησικακία, την πονηρία, την αναισθησία, την φιλαργυρία που ο Απόστολος την θεωρεί ρίζα όλων των κακών και τα όμοιά της. Μίλησα και με γι' αυτά με όλη την αμάθεια και την ωφέλειά μας, κάνοντας μια ευσύνοπτη και σαφή έκθεση του λόγου περί των αρετών και παθών για να μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει και να εξακριβώνει τη διαίρεση και τη διαφορά τους με ακρίβεια και σαφήνεια. Γι' αυτό και μιλήσαμε για το καθένα με τρόπους και από πολλές σκέψεις, ώστε αν είναι δυνατόν καμιά πλευρά της αρετής ή της κακίας να μην αγνοείται, ακόμη για να επιδιώξουμε με χαρά τις αρετές και μάλιστα τις ψυχικές που προσεγγίζουμε τον Θεό και για να αποφύγουμε τις κακίες με όλη μας τη δύναμη. Γιατί είναι αληθινά μακάριος εκείνος που ζητά την αρετή και την ασκεί και εξετάζει με επιμέλεια τι είναι αρετή, επειδή με αυτήν πλησιάζει το Θεό και ενώνεται νοερά με Αυτόν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και Joy.
Φρόνηση, ανδρεία, σοφία, αληθινή γνώση και πλούτος αναφέρετος είναι κυρίως το να ανυψώνεται ο άνθρωπος με την πρακτική αρετή στη θεωρία του δημιουργού. Η αρετή λέγεται έτσι από το ρήμα «ερίσθε», γιατί είναι αιρετή και θελητή, επειδή κάνουμε αυτοπροαίρετα και θεληματικά το αγαθό και όχι χωρίς να θέλουμε και αναγκαστικά. Η φρόνηση πάλι λέγεται έτσι γιατί φέρνει στο νου τα ωφέλιμα, αν θέλεις, και ας προσθέσουμε στον αφελή αυτό λόγο, σαν χρυσή σφραγίδα, και λίγα περί του κατ' εικόνα και ομοίωση, του πιο τιμημένου από όλα τα κτίσματα του Θεού, δηλαδή τον άνθρωπο. Το νεότερο και λογικό ζώο, ο άνθρωπος, μόνο από όλα τα κτίσματα είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Κάθε άνθρωπος λέγεται κατ' εικόνα Θεού για το αξίωμα του νου και της ψυχής, δηλαδή το ακατάληπτο, το αόρατο, το αθάνατο και αυτεξούσιο. Και ακόμα για την ικανότητα να άρχει να τεκνοποιεί και να οικοδομεί, καθομοίωση λέγεται για την αρετή και τις πράξεις με τις οποίες μιμείται το Θεό και έχουν το όνομα του Θεού. Δηλαδή το να δείχνει φιλανθρωπία προς τους συνανθρώπους του, να εκτείνει, να ελεεί και να αγαπά τους συνδούλους του, να δείχνει στους άλλους κάθε σπλαχνία και συμπάθεια. Να γίνεται, λέει ο Χριστός και Θεός στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σπλαχνική, όπως είναι σπλαχνικός και ουράνιος πατέρας σας. Το κατ' εικόνα το έχει κάθε άνθρωπος γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τα χρήσματά του. Το καθομοίωση όμως το έχουν σπάνιοι και μόνο οι ενάρετοι και άγιοι, οι οποίοι μιμούνται κατά το δυνατόν σε ανθρώπους, την αγαθότητα του Θεού, είδε και εμείς να αξιωθούμε την υπεράγαθη φιλανθρωπία του Θεού, αφού του φανούμε ευάρεστοι με την αγαθοεργία και γίνουμε μιμητές εκείνων που έχουν ευαρεστήσει από αιώνων τον Χριστό. Γιατί σε αυτόν ανήκει το έλεος και σε αυτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον άναρχο πατέρα του και τον Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό πνεύμα του, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας, να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.